Για την τρίτη φάση του κυπέλου ΕΠΣΗ, τα Κανάρια φιλοξένησαν το ασύμιστο Μαρτινέγκο σε ένα παιχνίδι που δεν είχε πολλές φάσεις στο πρωτεμήχρονο, με τους φιλοξενούμενους να απειλούν στα πρώτα λεπτά όταν μια κεφαλιά του Οικονομάκη από πολύ κοντά πέρασε ελάχιστα out. Ενώ στη συνέχεια τα Κανάρια είχαν μια επιθετική ενέργεια με το σούτ από τον Κοζορώνη να μην βρίσκει στόχο. Μετά το ισόπαλο 0-0 στα πρώτα 45 λεπτά, το ΑΣΥΜΗ ευτύχησε στην πρώτη του επίσκεψη στα καρέ των γηπεδούχων στην επανάληψη να προηγηθεί 0-1 με σκόρερ τον Γιώργο Μακράκη. Λίγο αργότερα θα μπορούσε να σημειώσει και δεύτερο γκολ, με τον Γκέκα όμως να αποκρούει εντυπωσιακά ένα μακρινό σουτ. Στα τελευταία λεπτά τα Κανάρια πίεσαν περισσότερο την εστία του ΑΣΥΜΗΟΥ για την ισοφάριση, με σημαντικότερες φάσεις ένα σουτ του Καρπαθάκη με τον έμπειρο Κασμερίδη να πέφτει και να κρατά το 0 στην εστία του. Ενώ λίγο πριν το τέλος, μετά από μια φάση διαρκείας, ο Κοζρώνη σούταρε από κοντά αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα out. Έτσι το τελικό σφύριγμα του διαιτητή Μάριου Βυσκαδούρου βρήκε το ΑΣΥΜΗΟΥ να παίρνει την νίκη πρόκριση με 0-1 και στην φάση των 16 θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Ζαρό, ένα ζευγάρι από όπου σίγουρα θα προκύψει μια ομάδα της Α2 κατηγορίας στην προημιτελική φάση του κυπέλου ΕΠΣΗ.